τονομαστικό. Επειδή από Γιάννη, μπορώ να μιλήσω για καλά, επειδή από Γιάννη, δικηγόρος, είμαι στην ομάδα της πολιτικής αγωγής για τους Αιγύπτους Πιθαράδες στη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Για το περιστατικό, για το περιστατικό λίγο. Όλο το χρονικό. Πώς έγιναν όλα. Εγώ κατέβαινα από το τρόλεϊ 14, είχα ήδη κατέβει κάτω. Βλέπω τα τρικάκια της Χρυσής Αυγής και αμέσως βλέπω απέναντι μια ομάδα 10-15 ατόμων με μαύρα ρούχα που πηδάνε τα μάξια στην Αλεξάνδρας από πάνω και κυνηγάνε κάποιον που βρίσκεται μέσα στο τρόλεϊ. Βρίζοντας με διάφορες βρυσίες, δεν χρειάζεται να σας πω αυτή τη στιγμή. Και φτάνονται και στο μπροστά μου, προσπαθώντας να πούνε μέσα στο τρόλεϊ. Εγώ και κάποιες άλλες κοπέλες που ήμασταν εκεί, φωνάζαμε ότι σταματήστε τι κάνετε και φωνάζαμε και στον οδηγό να κλείσει τις πόρτες ώστε να μην μπουν μέσα. Σε αυτή τη στιγμή που φωνάζαμε, γυρνάω και ένας με φόρα εξ αυτών. Μου επιτέθηκε με φόρα και εκεί βρισκόταν και ο Σωτήρης Δεβελέγος. Είναι και από τους πρώτους που είδα και ταυτοποίησα μέσα ότι είναι και Χρυσαυγίτης. Μετά με τα αίματα και όλα αυτά, μαζί με τις άλλες κοπέλες, περάσαμε απέναντι. Καθώς πέρασε και η ομάδα αυτή απέναντι, φωνάζοντας στην αστυνομία που βρισκόταν εκεί, με να τους συλλάβει. Υπήρχαν δηλητηρίες στο ΜΑΚ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποιο κλειό ή να σταματήσουν ή να και να τους συλλάβουν. Μας λέγανε σταματήστε, μην προχωράτε παραπέρα, ρίξτε νερό στο πρόσωπό σας. Αυτό. Μετά μάθαμε ότι γίνανε κάποιες προσαγωγές. Σε αυτούς που προσήχθησαν δεν είναι το Σωτήρης Δεβελέγος. Ούτε αυτός ο οποίος με εκτίμησε, το οποίο άντε δεν μπορούσα να το αναγνωρίσω γιατί για δευτερόλεπτα το τι ήταν από αντίθεση. Έχετε αναγνωρίσει τον άνθρωπο που σας χτύπησε ή... Το όνομά του δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε. Αλλά τα χαρακτηριστικά του προσώπου... Ναι, αλλά δεν ήταν από τους προσαχθέντες. Δεν ήταν από τους προσαχθέντες. Αλλά ξέρετε, άνθρωπο ήταν μαζί του, οπότε ενδεχομένως αν κληθεί εκείνος μπορεί να βρείτε και το πρόσωπο. Ποιος ήταν, να σας υποδείξει το πρόσωπο που ήταν. Καλά, εκείνος θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να ασκηθεί ποινική δίωξη ξεχωριστά, γιατί ήταν μέλος μιας ομάδας που λειτουργούσε από κοινού. Το ότι με χτύπησε αυτό σε μένα συγκεκριμένα δεν σημαίνει ότι και το άλλο το παιδί που χτύπησε την Αλκυριακή δεν έχει ευθύνες. Και ο Σωτήρης Δεβελέγος. Σας χτύπησε γιατί σας αναγνώρισε. Γιατί πιστεύετε επειδή είσαστε συνήγορος πολιτικής αγωγής. Ο κύριος λόγος πιστεύω ήταν ότι επειδή φωνάζαμε και καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μαζί τους και ότι είμαστε ενάντια τους. Λέγοντας σταματήστε, κλείστε τις πόρτες. Το αν με έχουν δει στη Δίκη της Χρυσαυγής ή σε προηγούμενες φάσεις και μπορέσαν αυτό το κάνουν πιο εύκολα και τους ήταν πιο ευχάριστο, αυτό δεν το ξέρω. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ήσασταν μέσα στο τρόλεϊ εσείς όταν έγιναν όλα αυτά και σε κάποιον... Εγώ είχα κατέβει από το τρόλεϊ και ήμουνα... Το τρόλεϊ δεν είχε φύγει, δεν είχα απομακρυνθεί κι εγώ στη στάση, δηλαδή ήμουν σε ένα μέτρο. Και είδατε το περιστατικό να κυνηγούν κάποιον και προσπαθήσατε να εμποδίσετε τους άντρες της αρχής να τον χτυπήσουν και μετά έγιναν όλα. Τελικά μπήκαν μέσα στο τρόλε, χτύπησαν τον επιβάτη. Κάποιοι πρέπει να μπήκαν και μετά έκλεισαν οι πόρτες και έφυγε το τρόλε. Τώρα έχω ακούσει από... θα πρέπει όπως θα το διερευνήσετε κι εσείς, ότι χτυπήσατε και το παιδί που είναι μέσα, δεν το είδα. Δηλαδή ήταν κάποιος μέσα στο τρόλεϊ που φώναζε και εκείνη την ώρα τον άκουσαν και πήγαν να μπουν μέσα. Εγώ δεν σας πω, ήμουν στο τρόλεϊ, δεν άκουσα κανένα να φωνάζει οτιδήποτε. Δηλαδή με παραξέρεψε γιατί κοιτάτε προς το τρόλεϊ και επιτίθονται στο τρόλεϊ. Η άλλη κυρία πώς χτυπήθηκε, ήταν δίπλα σας. Η άλλη ήταν, δεν την είδα και τη στιγμή που χτυπήθηκε, αλλά ήταν και η ίδια παρούσα και ήταν μαζί και πάλι, με άλλες κοπέλες, φωνάζαμε. Ναι. Προσπαθήσατε να αντιδράσετε, ναι, πάση περιπτώσει, εσείς, σε ό,τι συνέβαινε και δεχτήκατε επίθεση. Και τώρα τι ζητάτε, κλείνοντας, να μην σας κουράσουμε και τι προβλήματα έχετε. Εντάξει, εγώ θα πάω στο νοσοκομείο. Έχει σπάσει μύτη σας, τι ακριβώς έχεις. Δεν ξέρω. Θα πάω στο νοσοκομείο, Θα πάω στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να προβλέψω. Τους είχατε ξαναδεί, τους γνωρίζατε. Το Δεβελέγοντε είναι γνωστή, έρχεται και στα δικαστήρια. Άρα είστε βέβαιοι ότι σας γνώριζε ποια είστε. Είμαι σίγουρη ότι ξέρει για μένα σαν ψυχοδομία. Μπορείτε να πείτε τις οδηγίες να απαιτηθούν εναντίον σας. Τι ζητάτε. Δεν ξέρω για τις οδηγίες, αυτό δεν το ξέρω. Τι ζητάτε κλείνοντας. Αφού από αυτούς τους οποίους δεν προσήθηκαν, δεν είναι αυτός που με χτύπησε, θα πρέπει να γίνει τη δίωξη για όλους τους αυτούς του, να ψάξω